Κύριε Βιλιάρδε, καλή σας ημέρα. Εσείς μήπως βρήκατε το Μάξιμο και την Εκατερίνη? Τους είδατε που θέλουν? Δεν έχω ψάξει. Μάλλον ως μέλος της Επιτροπής, το επόμενο στάδιο είναι να σας βάλουν να ψάχνετε κι εσείς. Έτσι φαίνεται. Απλά έγινε μία πρώτη σύσκεψη, περιμέναμε να έρθουν, δεν ήρθαν. Εκδόθηκε ένα ένταλμα για βίαιης προσαγωγής. Πάλι δεν τους βρήκε η αστυνομία, δεν καταλαβαίνει κανείς πώς είναι δυνατόν, αφού ένας προστατευόμενος μάρτυρας συνήθως έχει έναν αστυνομικό δίπλα του. Άρα ξέρει η αστυνομία που είναι. Εν τούτης δεν τους βρήκε. Έστω ένα βραχιολάκι, κάτι ρε παιδί μου, να ξέρουμε που είναι οι μάρτυρες. Όσο μας είχαν πει, έχουν πάντοτε έναν αστυνομικό δίπλα τους που τους φυλάει, άρα ξέρουν που είναι και μπορούν ανά πάσα στιγμή να τον βρουν. Εντάξει, δεν είναι σοβαρά. Βιλιάρδε, τα πράγματα δεν ήταν έτσι. Δεν είναι. Κύριε Βιλιάρδε, αυτή τη στιγμή ο ελληνικός λαός προβληματίζεται για ένα πράγμα. Τελικά φάγανε κάποιοι λεφτά από την Οβάρτης ή στήσαν όλη αυτή τη σκευωρία για να πλήξουν τους πολιτικούς τους αντιπάλους? Και δεν μπορούμε να πάρουμε απάντηση σε αυτό. Είστε μέσα στην απάντηση. Ορίστε. Η απάντηση είναι ουσιαστικά απλή. Πρόκειται εξ όσων φαίνεται τουλάχιστον μέχρι στιγμής και για σκευωρία και για σκάνδαλο. Αντί όμως να ακολουθήσει η δικαιοσύνη το σκάνδαλο, από το οποίο θα μπορούσε η Ελλάδα να εισπράξει πολλά χρήματα. Ήδη μια εισαγγελέα είπε ότι είχαν βρει 128 εκατομμύρια και 29 εκατομμύρια. Τα οποία όμως δεν ακολούθησαν, έχουν ολόκληρο το κατάλογο αυτών που τα έχουν, όμως εντούτοις δεν έψαξαν το συγκεκριμένο θέμα. Εμείς βέβαια είμαστε από την αρχή εναντίον της διαδικασίας, γιατί είναι θέμα της δικαιοσύνης και όχι της πολιτικής, έτσι. Ναι, αυτό είναι γνωστό. Και από ό,τι είδαμε, εξελίσσεται σε μια παροδία, με την έννοια ότι δεν μπορείς να δικάζεις κάποιον, ας πούμε για παράδειγμα, είσαι ένα δικαστήριο με 20 ενόρκους, οι 15 είναι αυτοί που θέλουν να σε καταδικάσουν. Ναι, είναι παροδία, έτσι δεν είναι? Είναι σίγουρα παροδία. Τι θα γίνει, κύριε Βιλιάρδε, εάν δεν εντοπιστούν οι δύο μάρτυρες? Κοιτάξτε, σήμερα έχουμε μια έκτακτη συνεδρίαση της Προανακριτικής Επιτροπής και εκεί θα αποφασίσουμε τι θα κάνουμε. Δεν ξέρω ακριβώς. Λογικά κάποιοι λένε ότι έχουν φύγει στο εξωτερικό, κάποιοι άλλοι ότι τι προστατευόμενοι μάρτυρες είναι, αφού θα εμφανίζονταν μπροστά στην Επιτροπή χωρίς μάσκα. Αυτό που ζητήθηκε είναι να εμφανιστούν έτσι όπως εμφανίστηκαν στον εισαγγελέα, έτσι. Κύριε Βιλιάρδε, υπάρχουν διαρροές στην Επιτροπή, το είδαμε από την πρώτη στιγμή. Στην Προανακριτική Επιτροπή δηλαδή, πράγματα τα οποία συζητούσαμε τα είδαμε το επόμενο λεπτό στις εφημερίδες. Άρα λογικά και αυτοί φοβούνται ότι θα γνωστοποιηθούν τα ονόματά τους, έτσι δεν είναι? Κύριε Βιλιάρδο, ήθελα να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Πόσο σας ανησυχεί σαν εκπρόσωπό μας στη Βουλή το γεγονός ότι ακούγονται, εμπλέκονται συνεχώς ονόματα ανώτατων δικαστικών, εν ενεργεία και συνταξιούχων, οι οποίοι δεν κρίνονται απλά για μια απόφαση που πήρανε κάποτε για κάποιο θέμα, αλλά αρχίζουν και εμπλέκονται ακόμα και σε ποινικά αδικήματα? Δεν είναι δυνατόν? Δηλαδή εγώ την αλήθεια, από αυτά που είδα ανησύχησα πάρα πολύ για τη δικαιοσύνη, δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Έτσι ακριβώς. Και αυτό το κομμάτι ίσως έχει δίκιο η πολιτική που λέει εντάξει, να δικαστείς από αυτούς τους δικαστές. Τους εισαγγελείς, συγγνώμη, όχι δικαστές, εισαγγελείς. Έχοντας κι εγώ κάποτε σπουδάσει νομικά, έχοντας διατελέσει πολλά χρόνια ρεπόρτερ του δικαστικού ρεπορτάζ, δηλαδή παθαίνω κάτι όταν ακούω ανθρώπους που φτάσανε στις ανώτατες βαθμίδες της δικαιοσύνης να εμπλέκονται τώρα σε σκευωρίες, σε σκοτεινά κυκλώματα. Έχω ακούσει το τι λέει ο Παπαγγελόπουλος ή του Λουπάκη ή Θάνου. Σήμερα η κυρία Θάνου, δεν ξέρω αν προλάβατε να το διαβάσετε, είπε αν δεν δικαιωθώ που με καθάρισε ο Μητσοτάκης από πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού, αν δεν δικαιωθώ, λέει, από το ΣΤΕ, θα αρχίσω ανένδοτο αγώνα. Υδρώνω όταν ακούω τέτοια πράγματα. Υπάρχει μια σίγουρα, από ό,τι έχει φανεί, υπάρχει μια μεγάλη διαπλοκή μεταξύ της πολιτικής και δικαστικής εξουσίας. Και αυτό είναι εξαιρετικά ανησυχητικό, βέβαια. Μάλιστα. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει ανεξαρτησία των εξουσιών, όλων. Σαφέστατα. Ξέρουμε. Σαφέστατα. Οπότε είμαστε. Αλλά δεν υπάρχει αυτό. Είμαστε εν αναμονή να δούμε τι θα γίνει και πώς θα αντιδράσετε και ως επιτροπή με την υπόθεση του αν ή όχι θα εμφανιστούν οι μάρτυρες. Κύριε Βιλιάρδε. Επειδή εχθές ήσασταν και εισηγητής από πλευράς ελληνικής λύσης για το νομοσχέδιο το οποίο συζητάτε αυτές τις ημέρες και το ασφαλιστικό, ναι, και θα έρθει σε ψήφιση την ερχόμενη εβδομάδα, την Τρίτη, αν δεν κάνω λάθος. Την Τρίτη θα το ψηφίσετε. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη θα είναι η Ολομέλεια. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη είναι η Ολομέλεια. Ωραία. Φορές, ναι. Ωραία.
Ένα σχόλιο σας αναφορικά με αυτό το νομοσχέδιο το οποίο φέρνει η κυβέρνηση και από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, οι πρώτες εκτιμήσεις, δεν πρόκειται για κάτι ριζοσπαστικό, είναι έτσι? Όχι, ακριβώς όπως το λέτε. Είναι μία μικρή αλλαγή, εντούτοις είναι καλύτερο από το προηγούμενο, γι' αυτό επιφυλασσόμαστε πάντοτε μέχρι να δούμε τι αλλαγές θα προκύψουν. Έχουμε προτείνει διάφορα πράγματα, να δούμε αν προκύψουν κάποιες αλλαγές, προς το καλύτερο εννοείται, τότε θα δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Απλά δεν φαίνεται να υπάρχει καμία ριζική αλλαγή, αλλά μην ξεχνάμε ότι το πρόβλημα των συντάξεων είναι αρκετά μεγάλο. Τεράστιο. Έτσι. Είναι τεράστιο. Τεράστιο, ακριβώς. Και δεν μπορούμε να... Ας πούμε στην εισήγηση είχα δει ότι είχα πει μάλλον ότι ότι περίπου η ανταποδοτικότητα στο παρελθόν ήταν 150%, καταλαβαίνετε ότι είναι τεράστιο το ποσοστό. Ναι, ναι. Σήμερα βέβαια έχει πάει στην άλλη άκρη, είναι 89%, δηλαδή είναι ανταποδοτικότητα χαμηλότερη. Οπότε κάπου θα πρέπει να βρεθεί μια ενδιάμεση λύση, αλλά να μπορεί να ανταπεξέλθει και οικονομικά η χώρα, έτσι. Πιστεύω ότι όσο παραμένουμε στην πολιτική των μνημονίων, όλα αυτά είναι θεωρίες, γιατί πράγματι μέσα σε αυτή τη συγκεκριμένη πολιτική δεν υπάρχουν πολλά χρήματα για να διαθέσει το κράτος. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν το πούμε πολύ. Δηλαδή από την πολιτική αυτή, δεν πρόκειται να έχουμε κάτι καλύτερο. Αυτό εννοώ. Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Βιλιάρδε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα και καλή τσιγνοπέμπτη. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη. Γεια σας. Να είστε καλά.